και εμείς, για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή κατάλαβα αυτό που μου λες, ότι δεν είχες ιδέα ότι ο Σόζον πίσω από την πλάτη σου στην πραγματικότητα, στις συνεντεύξεις του, τις ατομικές κτλ. Έλεγε όλα αυτά. Και ξαφνικά έφτανε και σε ένα συμβούλιο και πετούσε για μια βόμβα ότι με διαβάλεις και δεν ξέρεις εσύ, δεν έχεις καταλάβει από πού προέρχεται. Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχει απαντήσει ποτέ, δεν έχει απαντήσει ακόμα. Σωστό. Και όταν τον ρώτησα σε προσωπικό επίπεδο και μπροστά στη φωτιά, πες μου, ρε άνθρωπέ μου, πες μου ένα λόγο που σε διαβάλλω. Γύρισε την πλάτη του και έφυγε. Και το επιβεβαίωσε και ο Γιάννης Τσίλης που ήταν στη φωτιά και ο Χάρης. Άρα ουσιαστικά εσύ αυτό το ότι ο Σόζον πίσω από την πλάτη σου λέει πράγματα για σένα, από την Τάρια το κατάλαβες πρώτη φορά που ήρθε και σε έπιασε και σου είπε τι της είπε? Όχι, εγώ το κατάλαβα από το συμβούλιο που άρχισα ότι τον διαβάλλω. Εκεί, από την επόμενη μέρα γίναν όλα. Εκεί άρχισα να μαθαίνω για την Τάρια που μου είπε ότι... Στο συμβούλιο μιλήσει. Αυτό δεν ανέφερες ότι... Επόμενο. Μετά την πρώτα ήταν η ψηφοφορία και στο επόμενο συμβούλιο ανέφερες. Μετά συμβούλιο. Το συμβούλιο. Λοιπόν, ήρθε η Δάρια και σε έπιασε και σου είπε και αυτά. Ναι. Με αφορμή τις κατηγορίες του Σόζον, ναι, πραγματικότητα. Ναι, 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 ναι. Και βλέποντας τη συμπεριφορά, ότι εγώ προσπαθώ να μιλήσω, να συζητήσω και να πω ότι... Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που λέει, εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος. Πες μου, ρε φίλε, πού έκανα λάθος? Πού έκανα λάθος? Όταν εγώ ήμουν πάντα αυτός που διάλεγε το Σόζον να παίζουμε μαζί. Γιατί δεν τον ήθελαν οι υπόλοιποι. Γιατί γκρινιάζει συνέχεια στα αγωνίσματα. Έχει έναν εγωκεντρισμό που όταν βγαίνει και χάνει από το αγώνισμα, μιλάει, πώς έχασα, πώς έκανα, πώς έκανα. Και λέγαμε, πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει, όλοι χάνουμε και όλοι κερδίζουμε. Πάμε παρακάτω. Καταρχήν να σου πω κάτι. Αυτό που είπα κάποια στιγμή στο Έρπινγκ, δεν διάβαζε την πίστα ή δεν μας άκουγε. Που ξέχασε εννοείς να περάσει. Ξέχασε να περάσει το Έρπινγκ. Εμείς έχουμε αντιμετωπίσει λοιπόν καταστάσεις. Τι καταστάσεις? Πλησιάζουμε με τη βάρκα το αγώνισμα και δεν το βλέπουμε, βλέπουμε απλά τις σημαίες. Παιδιά, σήμερα το έχω το αγώνισμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα, πώς το έχεις? Παιδιά, εγώ το έχω το αγώνισμα, πρέπει να παίξω. Θα παίξεις, αλλά ακόμα δεν το είδαμε. Το έχω το αγώνισμα. Mm. Πάμε στο αγώνισμα. Υπάρχει μια τσουλήθρα. Και λέμε ότι η τζουλήθρα αυτή θα την περάσουμε πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα γιατί βγαίνουμε πιο γρήγορα από το νερό. Πάντα κάναμε ανάλυση στην πίστα σε οποιοδήποτε κομμάτι της και σε οποιοδήποτε αγώνισμα για να πηγαίνουμε πιο γρήγορα και να κερδίζουμε. Ο Σόζον επέμενε ότι εγώ θα πέσω με τα πόδια. Σόζον, επειδή το έχουμε ξανακάνει, πρέπει να πεις με το κεφάλι, είναι πιο γρήγορο. Θα φύγεις πιο γρήγορο. Όχι, εγώ θα πέσω με τα πόδια. Πάει στο τέταρτο, πέμπτο ματσάρισμα, έχουν πέσει όλοι με το κεφάλι. Πάει και πέφτει με το κεφάλι. Και έρχεται του λέμε, γιατί δεν έπεσες με τα πόδια που έλεγες? Γιατί όταν πήγα είδα ότι έπρεπε να πέσω με τα μούτρα. Μα δεν το λέγαμε. Το γεγονός ότι ο Σόζον ένιωθε απομονωμένος από την ομάδα, ότι έλεγε ότι εσείς μοιράζεστε φαγητό μεταξύ σας και δεν δίνετε στο Σόζοντα. Να σου εξηγήσω, ότι μπορώ να σου εξηγήσω για το φαγητό. Έρχεται και μιλάει κάπου και σηκώνεστε ένα και φεύγει. Και αυτό το έχουμε δει σε πλάνο. Και ήταν και ναι. Πάρα πολύ. Ήταν ναι. Κωμικο-τραγικό. Κάθισε ο άνθρωπος και άρχισε να μιλάει και ένα Τσίλη. Ποιοι ήταν εκεί, δεν θυμάμαι. Δαλάκα, Εύη. Εγώ δεν πρέπει να ήμουν, αποκλείω. Όχι, εσύ δεν ήσουν. Αλλά με το που κάθεται γιατί... και άρχισε να μιλάει ο άνθρωπος, αλήθεια. Ένας κοινότητα και έβγαν. Αυτά που λέει ο Σόζον έχουν μια δόση αλήθειας. Να σου πω ποια είναι η αλήθεια.